Και ήρθε η στιγμή, εμείς οι μπασκετικοί, να ασχοληθούμε με το άθλημα που μας μεγάλωσε τότε που βγαίναμε στα ανοιχτά γήπεδα. Είχε φροντίσει και ο Δήμος της γειτονιάς που έμενα να έχει κοντές μπασκέτες, καρφώναμε κιόλας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καλησπερίσω τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Coach Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύρο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Μια χαρά. Αντέχεις? Όχι. Όχι. Ναι. Στο ίδιο feeling είμαστε. Στο ίδιο feeling ακριβώς. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά όλα. Και να μας πεις πώς ξεκίνησε η χρονιά, ποιοι ήταν οι στόχοι, ποια ήταν η λογική της δομής δημιουργίας του roster, οικονομικά τι έπρεπε να συμβεί για να μην κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ, γενικά όλο το project, το πώς το συλλάβατε το καλοκαίρι και αν είστε ικανοποιημένοι από αυτό που πέτυχε μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, τους στόχους και το project το καθορίζει πάντα η διοίκηση της ομάδος. Εμείς οι προπονητές και μετά οι παίκτες είμαστε υπεύθυνοι για να το εκτελέσουμε από τη στιγμή που συμφωνούμε μαζί του. Mm-hmm. Έχοντας κάνει λοιπόν πέρσι μια πρώτη χρονιά και έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση, είχαμε θέσει κάποιους στόχους να συνεχίσουμε με ένα ελληνικό κορμό που είχαμε από πέρσι και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και να συνεχίσουμε μάλλον τη δημιουργία της ομάδας από την περσινή χρονιά, βάζοντας ένα βήμα λίγο πιο ψηλά τους στόχους μας. Τι εννοώ με αυτό? Να είμαστε πάντα στις ομάδες που θα διεκδικούν την είσοδό τους στην τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Να παλέψουμε για την πρόκρισή μας στο Top 16 και από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και ένας μεγάλος στόχος και σημαντικός, που ήταν νομίζω έτσι, απέτηση όλων, ήταν να διεκδικήσουμε ένα τρόπο, να πάμε σε ένα τελικό. Ο πιο εύκολος τρόπος για τον ΠΑΟΚ αυτή τη δεδομένη στιγμή να διεκδικήσει ένα τρόπο, να πάει σε ένα τελικό κυπέλλου. Με αυτόν τον πυλώνα έτσι δημιουργήσαμε την ομάδα μας, με αυτές τις κατευθύνσεις. Σε συνεργασία, όπως είπα και πάντα, με τη διοίκηση, κάναμε κάποιες επιλογές. Θεωρώ ότι η μέχρι τώρα πορεία της ομάδος είναι παραπάνω από ικανοποιητική με βάση τα αποτελέσματά της. Καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια να πάμε σε ένα τελικό, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο. Παίξαμε τον τελικό αυτό και το. Δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύανε οι περισσότεροι, αλλά εμείς είχαμε εμπιστοσύνη και πίστη και θέλαμε και καταφέραμε να διεκδικήσουμε ένα κύπελο. Νομίζω ότι και όλοι όσοι ήταν γύρω από τον ΠΑΟΚ και τον παρακολουθούσαν πίστευαν ότι σε μία καλή μέρα και μία μέτρια του αντιπάλου θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το κατακτήσει. Και δεν έφτασε μακριά. Ναι, ήμασταν κοντά. Ήμασταν κοντά. Είμαστε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ. Και ταυτόχρονα έχουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα μια σταθερή πορεία. Είμαστε στις πρώτες 5 ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και συνεχίζουμε, θεωρητικά συνεχίζουμε, με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν, να διεκδικούμε όλους μας τους στόχους και το κυριότερο απ' όλα να έχουμε τον ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό και σε ένα καλό επίπεδο. Αυτό είναι ένα γεγονός, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Όλοι έχουν μάτια και βλέπουν. Αλλά εμένα, αυτό που τόνισα και χθες στην εκπομπή και αυτό που γενικά εδώ και μήνες προσπαθώ να προειδοποιήσω, είναι ότι ένας οργανισμός πολύ δύσκολα μπορεί να κρατηθεί όταν δεν υπάρχουν κίνητρα και όταν δεν υπάρχουν δυνατότητες από μια διοίκηση και σε οικονομικό και σε οργανωτικό επίπεδο. Πόσο δύσκολο για εσάς είναι να μείνετε συγκεντρωμένοι, το επίπεδο των προπονήσεων να είναι αυτό που πρέπει, η καθημερινότητα να είναι αυτή που πρέπει, και να μπορέσει η ομάδα να φτάσει ως το τέλος της σεζόν και βλέποντας και κάνοντας από εκεί πέρα? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν από την αρχή της χρονιάς είναι το οικονομικό κομμάτι. Είναι ξεκάθαρο. Εμείς έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάρα πολλές φορές. Νομίζω πρώτη φορά στις 3 Νοεμβρίου μετά την πρόκρισή μας εναντίον της ΑΕΚ στον προημιτελικό. Είχαμε αναφερθεί δημόσια στο συγκεκριμένο θέμα. Μετά από λίγο καιρό, ο Μπάν έκανε μια επίσημη τοποθέτηση, μια συνέντευξη τύπου, πολύ πιο επίσημα από ότι ένας προπονητής. Γιατί όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Η καθημερινότητά μας ήταν και είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάποια έχουν γίνει γνωστά, κάποια πολύ παραπάνω δεν έχουν γίνει γνωστά. Και αυτό δείχνει και την δυνατότητα που έχει αυτή η ομάδα και είναι ένα από τα κλειδιά αυτή η ομάδα να είναι επιτυχημένη.
ότι παρόλα τα πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, και όταν μιλάμε για οικονομικά προβλήματα, μιλάμε για προβλήματα επιβίωσης, όχι απλώς δυσκολίας. Ναι, δεν μιλάμε δυσκολίας. Για παιδιά που έχουν εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους, μιλάμε για παιδιά που παίζανε Α2 Ιταλίας, που αφήσανε την Αμερική για να έρθουν εδώ, παιδιά τα οποία δεν έχουν πάνω από 30-35.000 συμβόλαιο καριέρας. Το πρόβλημα, Σταύρο μου, δεν είναι μόνο τα παιδιά αυτά. Οι παίχτες είναι το ένα κομμάτι. Η ομάδα, ξέρεις, αποτελείται από παίχτες, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε μια ομάδα. Ναι, πάντα πρέπει αυτοί να μην έχουν άλλη έγνοια στο μυαλό τους από το αγωνιστικό. Αποτελείται από τους προπονητές και αποτελείται και από το staff της ομάδας. Το staff της ομάδος, στη δική μας τουλάχιστον, από τη δική μας πλευρά, παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του καλού κλίματος και στο να λειτουργούν όλα στην εντέλεια χωρίς να υπάρχει η ανάλογη ανταπόδοση. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για τους παίχτες. Μιλάμε για το staff της ομάδας, το οποίο πραγματικά. Εκεί και αν είναι πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί μιλάμε για πολύ λιγότερα χρήματα, μιλάμε για ένα μεροκάματο, ουσιαστικά ένα μισθό κανονικό, και αυτοί περνάνε τα ίδια προβλήματα που περνάνε όλοι οι υπόλοιποι. Η καθημερινότητά μας λοιπόν ήταν πάρα πολύ δύσκολη και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν τα αποτελέσματα της ομάδος και εμφανίσεις της ομάδος καλύπτουν το συγκεκριμένο πρόβλημα και όλοι πιστεύουν ή οι περισσότεροι πιστεύουν ότι εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Αλλά στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή μετά τον τελικό σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Ο τελικός, η πρόκριση στο top 16 του Champions League ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για όλους μας εσωτερικά στην ομάδα να καλύψουμε το πρόβλημα και να προχωρήσουμε κάνοντας το καλύτερο δυνατό. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, η λειτουργία μας θα είναι αυτή που πρέπει. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη όταν ένας άνθρωπος επαγγελματίας δεν μπορεί να το καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Είναι λογικό να μην μπορεί να έρθει στο γήπεδο και να δουλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό που λες ουσιαστικά είναι ότι το επίπεδο των προπονήσεων είναι αδύνατο να είναι αυτό που θέλεις, γιατί πρόσθετα δεν είναι καλύ συγκεντρωμένος. Κοίταξε να δεις, εμείς είναι το επίπεδο των προπονήσεων. Είναι ότι είχαμε να ξεπεράσουμε απώλειες καλαθοσφαιριστών οι οποίοι ήταν σημαντικοί για το σύλλογο. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να μην να ακούγεται λίγο έτσι ουτοπικό, αλλά είναι διαφορετικό. Να υπήρχε ένας παίχτης τύπου Μορέιρα στην ομάδα και διαφορετικό τώρα που δεν υπάρχει αυτός ο τύπος παίχτης. Όλα παίζουν ρόλο. Για να κάνεις μια πολύ καλή πορεία, για να σηκώσεις ένα κύπελο, για να διακριθείς, παίζουν ρόλο λεπτομέρειες. Εμείς τώρα δεν συζητάμε για τις λεπτομέρειες. Εμείς έχουμε πάει στα βασικά κομμάτια. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι και πραγματικά αυτό που με εκπλήσει, πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο του μπάσκετ, σαν προπονητή και μετά σαν επαγγελματία, είναι η μη ανταπόκριση. Δηλαδή. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αιωρείται ένα πρόβλημα. Το ξέρω, και δεν υπάρχει καμία λύση. Δεν υπάρχει κάποιος να βοηθήσει μια κατάσταση τέτοια και να δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημα που είναι ουσιαστικό. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι εκπροσωπούμε μια ομάδα όλοι μας και το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουν και οι παίχτες, το ξέρουν και οι προπονητές, το ξέρουν και το staff της ομάδας, η οποία έχει πολύ μεγάλο κύρος. Είναι οντότητα ο ΠΑΟΚ. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που όλοι κάνουν ένα βήμα πίσω και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά που λέμε. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι όλος ο κόσμος, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ είναι περήφανος για αυτήν την ομάδα. Παίξαμε ένα τελικό κυπέλλου. Δεν έχει σημασία ότι παίξαμε τον Παναθηναϊκό που έχει το δεκαπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι από πίσω τον Παναθηναϊκό υπάρχει μια οικογένεια που είναι 30 χρόνια και έχει μια συνέχεια. Μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος της διαφοράς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. 6 Ευρωλίγκες. Είναι τεράστια διαφορά. Εμείς λοιπόν φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο. Να διεκδικήσουμε τη νίκη από ένα τέτοιο αντίπαλο. Η επόμενη μέρα ήταν η ίδια για μας. Η μεθεπόμενη μέρα ήταν η ίδια για μας. Έκλεισαν τα φώτα. Ακριβώς. Πλέον η ομάδα δυστυχώς, και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, ο δρόμος, η συνέχεια της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και δεν μιλάω για το να διακριθεί ξανά ή να συνεχίσει απλώς να συμμετέχει. Είναι δύσκολη η ύπαρξή της. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Πιστεύατε ότι μια καλή εμφάνιση στο τελικό είναι ενδεχόμενο ένας τίτλος θα μπορούσε να κινητοποιήσει έναν μηχανισμό παραγωγικό του συλλόγου ώστε να συναντηθούν φίλες σε ένα καφέ και να πούνε παιδιά, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ας βάλουμε από 5 ευρώ καθένας να βρεθεί μια λύση, να κερδίσουμε λίγο χρόνο, να μείνει αυτή η ομάδα. Περιμένατε ότι θα βρεθεί αυτή. Θα υπάρξει αυτό το σκεπτικό και δεν υπήρξε. Θεωρώ ότι ενδόμηχα ο κάθε παίχτης και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Στο κλαμπ, στην ομάδα μας, είχε αυτό το προσωπικό μέρος στο μυαλό του. Και ήταν ένας λόγος που πάλεψε γι' αυτό. Το προσωπικό κίνητρο του καθενός να διακριθεί είναι δεδομένο. Στον αθλητισμό πρέπει να έχει κίνητρο. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού όλων των ανθρώπων ήταν ότι
μέσα από τις καλές εμφανίσεις, μέσα από τη διάκριση, θα υπάρχει μια ανταπόκριση. Μέσα από ένα πετυχημένο project που παίζει ένα καλό μπάσκετ, που κινεί το μπασκετικό κοινό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που την αποδέχεται το μπάσκετ γενικότερα. Και το πρόβλημα Σταύρο, είναι ότι την ομάδα μας την αποδέχονται περισσότερο αυτοί που δεν είναι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ, που δεν είναι μέσα από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Εμείς έχουμε ένα πυρήνα εξαιρετικών φιλάθλων οπαδών, οι οποίοι όμως δεν ξεπερνούν τους 2.000. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι 1,5 εκατομμύριο. Και εμείς στο Παλατάκι, στατιστικά, έχουμε 1.500 με 2.000 άτομα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη στήριξη, γιατί είναι αυτοί που στηρίζουν την ομάδα και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Όχι τώρα που η ομάδα έχει επιτυχία, αλλά γενικά στηρίζουν την ομάδα. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Η ομάδα έχει ένα δικό της γήπεδο πάρα πολύ όμορφο. Παίζει ένα καλό, όπως είπες, και αποδεχτό μπάσκετ από όλο τον κόσμο. Είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Διεκδικεί τιτλούς, γιατί αναρωτιόμουν πολλές φορές, επειδή δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη, για ποιο λόγο δεν στηρίζεται τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Η μία από τις απαντήσεις που έπαιρνα είναι ότι δεν διεκδικεί τίτλους. Ορίστε, διεκδικήσαμε τίτλο. Φτάσαμε μια ανάσα. Εντάξει, εδώ τώρα υπάρχει ο αντίλογος ότι γενικά το μπάσκετ, δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, ώστε να βρει και δικαιολογίες, βρίσκει. Εντάξει, το θέμα είναι η ζυγαριά και πού καταλήγεις. Αν θα πρέπει να στηρίξεις ένα κλαμπ, το κλαμπ σου, ή δεν πρέπει να το στηρίξεις. Αλλά γενικά το μπάσκετ έτσι όπως πηγαίνει. Με την Ευρωλίγκα, τις κλειστές λίγκες, τον τρόπο που το διαχειρίζονται οι ομάδες, το δίπολο το ελληνικό, το οποίο μόνο προβλήματα φέρνει στο άθλημα. Έχει διώξει πολύ κόσμο από το γήπεδο. Κακά τα ψέματα τώρα. Η μπασκετική Θεσσαλονίκη του 80-90 με την μπασκετική Θεσσαλονίκη της σημερινή δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Και κάποιοι λόγοι φταίνε γι' αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Που μπορεί να το επικαλεστεί κάποιος, αλλά και το κομμάτι του ότι ο ΠΑΟΚ παίζει, παλεύει, είναι μια value for money ομάδα, είναι project που παίζει καλό μπάσκετ και δεν στηρίζεται, είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι παίζει πάνω από το όριό της, διεκδικεί πράγματα πάνω από το όριό της και πραγματικά μου προξενεί εντύπωση η μη στήριξη γενικότερα. Η μη στήριξη. Ο κόσμος αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, που είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για το σύλλογο, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι εμείς δεν παρακαλάμε, δεν είμαστε επέτες να παρακαλέσουμε να έρθει. Προσφέρουμε κάποια πράγματα και θέλουμε την ανταπόδοση. Δεν νομίζω ότι κάνουμε ότι θα μας κάνει χάρη, δεν ζητάμε να μας κάνει κάποιος χάρη. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, εννοείται. Μα αυτή είναι και η λογική φιλοσοφία δική μου και αυτά λέω τόσο καιρό. Δεν πανηγυρίζω για τη στάση του κόσμου του ΠΑΟΚ, είτε των media του ΠΑΟΚ, είτε οτιδήποτε. Δεν θεωρώ ότι για το κομμάτι του μπάσκετ έχουμε αποτύχει όλοι. Πλην τη ομάδα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Η δεύτερη δικαιολογία που ακούω πολλές φορές είναι ότι είναι πολύ μακριά το γήπεδο από το κέντρο της πόλης. Στον ημιτελικό με την Κίμη ήρθαν 400 άτομα στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μακριά είναι η Κίμη από τη Θεσσαλονίκη? Δύο τσιγκαρά δρόμους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι δικαιολογίες υπάρχουν. Αν θες δικαιολογίες, και εμείς μπορούμε να βρούμε τεράστιες δικαιολογίες για το αν έχουμε μια αποτυχία, αν δεν παίξουμε καλά. Αν. Εμείς προσπαθούμε όμως μέσα στην ομάδα όλοι, και όταν λέω όλοι, πραγματικά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η οργάνωση της ομάδας είναι σε τόσο καλό επίπεδο. Το γύρω-γύρω της ομάδας είναι τόσο καλά περιστοιχισμένο και είναι τόσο δυνατό που είναι έτοιμο να κάνει πρωταθλητισμό. Εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή. Με το τίποτα κάνουμε πρωταθλητισμό. Γιατί επαναλαμβάνω, ούτε τις παιχταράδες έχουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ούτε οι προπονηταράδες είμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά έχουμε ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, που δίνουν το 100%. Εάν έρθεις μια μέρα στο Παλατάκι, θα δεις 15 ανθρώπους να δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Έχεις εκπρόσωπο. Πολύ ωραία. Για να δεις πώς βγαίνει η δουλειά αυτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Πραγματικά είμαστε. Ενώ θα πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή ενθουσιασμένοι με αυτό που έχουμε πετύχει και αυτό που έχουμε κάνει και να μας έχει γεμίσει, σε εμάς υπάρχει μια απογοήτευση και μια κακομοιριά και μια μιζέρια που δεν μας αξίζει. Πραγματικά δεν μας αξίζει. Καταλαβαίνω τι είναι, 100%. Θέλω όσο μπορείς να το αναλύσεις αυτό, για να καταλάβει λίγο και το κοινό. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, έχει τον μπάνι στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, επαναπαύεται το κοινό. Θα βρει λύση ο μπάνι. Έχει μια μπασκετική κουλτούρα, ο ΠΑΟΚ θα τη βρει τη λύση. Δεν τρέχει τίποτα. Ο κόουτς Ηλίας έχει βρει την άκρη, έχει μια πετυχημένη χρονιά, θα έχει και δεύτερη. Υπάρχει μια. Ένας εφησυχασμός. Ότι θα βρεθεί η άκρη. Εγώ θέλω να μας πεις τι αντιμετωπίζεις καθημερινά, για να καταλάβει και το κοινό ότι δεν θα βρεθεί η άκρη
με τον εφησυχασμό. Η πραγματικότητα είναι περίπου αυτή που λες. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα τεράστιο μέγεθος να ηγείται αυτή τη στιγμή της ομάδας του, τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη διοίκηση είναι η διοίκηση πρωτοδικίου, για όσους δεν το... Γιατί ξέρεις, έχουν περάσει περίπου 8-10 χρόνια και έχει γίνει μόνιμη αυτή η κατάσταση. Η διοίκηση πρωτοδικίου δεν είναι μόνιμη. Είναι για ένα διάστημα, για να σώσει μια κατάσταση. Η οποία κατάσταση, παρένθεση, δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε στο κλαμπ, που στηρίχθηκε πολύ περισσότερο από το σημερινό project, και έφυγε ένα πρωί και άφησε ένα χρέος αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Παρένθεση ήταν αυτή και συνεχίζει. Συγγνώμη, διακοπή. Η ομάδα λοιπόν ηγείται από έναν άνθρωπο συγκεκριμένο, ο οποίος κάνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα, κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν πραγματικά. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Μπάνε δεν θέλει να βάλει τα λεφτά του. Έχει τα λεφτά του στην άκρη και δεν τα βάζει. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Το πρόβλημα για μας, για να επανέλθω στο ερώτημά σου, είναι άμεσο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ρεπό. Οι ξένοι παίχτες και έχουμε τέσσερις διεθνείς, οι ξένοι παίχτες έχουν γυρίσει στην Αμερική. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα γυρίσει τη Δευτέρα πίσω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού για την ομάδα. Είμαστε το κενό. Όλοι είμαστε το κενό. Όλοι. Από το αθλητικό υλικό της ομάδας, από τους παίχτες δηλαδή, μέχρι το staff. Κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει την αυριανή ημέρα. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίμα. Η ομάδα μπορεί να τελειώσει τη χρονιά με έναν τρόπο, ΑΒ τρόπο, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον στην ομάδα αυτή. Η ομάδα του χρόνου κινδυνεύει να μην κατέβει στο πρωτάθλημα. Και δεν το λέω για να το πω αυτή τη στιγμή. Εμείς, προσέξτε, η δική μου θέση ποια είναι. Εγώ είμαι ένας επαγγελματίας προπονητής που ήρθα πέρσι και μπορεί να φύγω σε τρεις μήνες. Το πιο πιθανό θα φύγω. Μπορεί να φύγω αύριο, μπορεί να φύγω σε τρεις μήνες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπάρχει όμως. Όλοι οι παίχτες της ομάδος, και θέλω να το τονίσω αυτό, θα βρουν τον δρόμο τους. Έχουν κάνει επιτυχία με την ομάδα. Οι προπονητές μπορεί να βρουν τον δρόμο τους. Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, το οποίο εάν δεν βρεθεί άμεσα, το αναβάλλω, λύση, δεν θα υπάρχει. Θέλω να το καταλάβουν όλοι αυτό το πράγμα, γιατί επαναλαμβάνω πολλές φορές τα προβλήματα κρύβονται κάτω από το χαλάκι. Κρύβονται κάτω από την επιτυχία της ομάδας, κρύβονται κάτω από μια νίκη, κρύβονται κάτω από ένα τελικό κυπέλλου. Και τελικά όλοι μας νιώθουμε ότι κάθε φορά που έχουμε μια επιτυχία ή που καλύπτεται ένα πρόβλημα, δεν βρίσκεται λύση. Δηλαδή, ίσως είναι προτιμότερο να έχεις αποτυχία για τελικά, να βρεθεί μια λύση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γεγονός. Ως άνθρωπος που δεν προέρχεσαι από το σύλλογο, είναι μια διοίκηση πρωτοδικίου. Γεγονός. Υπάρχει μια μητέρα. Υπάρχει ο ΑΣΥΓΜΑ. Σου έχει κινήσει την παιδεία για κάτι, το γεγονός ότι δεν έχει γίνει μια συνάντηση, δεν έχει γίνει κάτι, μια μπάζοξη επιχειρηματιών, οτιδήποτε, για να βρεθεί κάποια λύση. Έστω και προσωρινή. Προσπαθώ να μένω συγκεντρωμένος στο κομμάτι της δουλειάς, γιατί η δουλειά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, αλλά ταυτόχρονα επειδή ζω πάρα πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο, δεν γίνεται να μην αισθανθείς το ερώτημα που υπάρχει και το πρόβλημα που υπάρχει στο σύλλογο. Η ομάδα έχει δημιουργήσει το Keep Out Alive. Λέω ένα παράδειγμα τώρα αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι ένα υποστηρικτικό κομμάτι. Δεν μπορεί να δώσει τη λύση στην ομάδα. Όχι. Είναι ένα κομμάτι υποστηρικτικό για να βοηθήσει. Κλείσει καμιά τρύπα σε ένα timing. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη και σοβαρή κίνηση που γίνεται στο σύλλογο εδώ και 8 μήνες που υπάρχει το πρόβλημα. Πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν υπάρχουν επιχειρηματίες στην πόλη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να υποστηρίξουν αυτό το project. Βλέπουν κάτι το οποίο δεν είναι υγιές σε αυτή την ομάδα. Είναι κάτι. Βγάζουμε κάποια εικόνα άσχημη, αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, δημιουργούμε κάποιο πρόβλημα στο σύλλογο. Νιώθουμε πραγματικά σαν παρήσαρτη. Εγώ έτσι νιώθω. Σαν προπονητής του ΠΑΟΚ, νιώθω σαν παρήσαρτος άνθρωπος. Όχι, μα τα γεγονότα εμφανίζουν το ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι κάτι άλλο από ότι είναι ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, από ότι είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εντάξει, ΠΑΕ ΚΑΕ είναι εταιρείες, είναι άλλο πράγμα, μπορεί τέλος πάντων όντως να μην συνδέονται. Αλλά στο κομμάτι του ΑΣΥΓΜΑ υπάρχει όντως σαν να είναι κάτι διαφορετικό του μπάσκετ. Αυτό εισπράττω εγώ. Δεν βλέπω μια κίνηση. Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκες κάτι εσύ που δεν το έχω αντιληφθεί. Όχι, ούτε εγώ βλέπω κάτι. Δεν έχω δει κάτι, δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Και επαναλαμβάνω, είμαι κάθε μέρα πολλές ώρες στους ίδιους χώρους με όλους αυτούς τους ανθρώπους και δεν βλέπω κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να αλλάξει την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει
η ομάδα δεν θέλει μια μικρή βοήθεια. Αυτή τη στιγμή η ομάδα κινδυνεύει άμεσα. Το επαναλαμβάνω μια φορά. Ίσως γίνομαι γραφικός με τον τρόπο που επιχειρηματολογώ ή με τα πράγματα που λέω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και έτσι νιώθουμε όλοι μας. Και επαναλαμβάνω, κανείς δεν ξέρει από την επόμενη εβδομάδα που η ομάδα μπαίνει σε αγωνιστικούς εισαγωγικά ρυθμούς, τι θα μας ξημερώσει. Αλεθεύει ότι υπήρξε παίκτη ο οποίος είχε πρόταση παραμονές του τελικού και κρατήθηκε με νύχια και με δόντια. Είναι γεγονός ότι προ-παραμονές του τελικού τα παιδιά, κοίταξε, από τη στιγμή που τα παιδιά παίζουν και διακρίνονται, είναι δεδομένο ότι όταν διακρίνεσαι, κινείς το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα για μας. Κινούμε το ενδιαφέρον των άλλων από εξωτερικό και δεν κινούμε το ενδιαφέρον το εσωτερικό. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα αυτό. Δεν έχει πλάκα όντως. Ναι, υπήρχε. Υπάρχει συνέχεια πρόβλημα. Μα πιο πολύ τα παιδιά... κρατάει τα παιδιά, συγγνώμη, coach, το γεγονός ότι συμμετέχουν σε ένα αθλητικό project πετυχημένο, άρα θα βρουν μια καλύτερη πρόταση από αυτή που έχουν, παρά το ότι η ίδια η προοπτική της ομάδας τους δίνει κίνητρο για να παίξουν. Ακριβώς. Υπάρχουν παιδιά τα οποία κάνουν μεγάλες εμφανίσεις. Δηλαδή, ο Χάτσερ έχει δεχτεί 7 προτάσεις. 7 προτάσεις και δεν φεύγει. Ο Γκος το ίδιο. Ο Γκάρετ το ίδιο. Και μένουν στο σύλλογο. Υπηρετούν το σύλλογο. Έχουν όλοι την ίδια γραμμή, έχουν ένα όραμα ίδιο. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν γίνεται γιατί. Δεν συμβαίνει γιατί. Πώς να το πω. Υπάρχει ένας προπονητής που τους καλύπτει. Το λέω εσύ. Υπάρχει μια οργανωμένη κατάσταση τέτοια, την οποία βλέπουν την προσπάθεια που γίνεται και θέλουν όλοι να την υποστηρίξουν. Αλλά όλοι το ευχαριστούνται όλοι, περνάνε όλοι καλά, διεκδικούν όλοι πράγματα, μεγαλώνουν όλοι μαζί με την ομάδα και τελικά η ομάδα στο τέλος της ημέρας, αντί να μεγαλώνει, μικραίνει. Δεν είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πραγματικά. Εμείς δείξαμε πέρσι, το δείχνουμε και φέτος, ότι το συγκεκριμένο project, αν υποστηριχτεί, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Υπάρχει, κοίτα, τώρα να το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Υπάρχουν οργανισμοί που έχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία. Ένα από τα αρνητικά στοιχεία που έχει υπάρχουν η διοίκηση η σημερινή είναι το γεγονός ότι σε επίπεδο εξωστρέφες δεν είναι δυνατή. Mm-hmm. Εντάξει, είναι περισσότερο σε θέση άμυνας γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Έχει να αντιμετωπίσει και ένα τοξικό περιβάλλον, ένα κομμάτι αυτού, άρα και αυτό τη βάζει σε ακόμη μεγαλύτερη άμυνα. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρει να προσεγγίσει επιχειρηματίες. Όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ και ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ επαναπαύεται στην παρουσία. Φυσικάζει στην παρουσία του Μπανεπέλεβιτς και αυτός δεν αναζήτησε ποτέ και ξυπνήσε ένα πρωί και ήταν το πρόβλημα. Προφανώς coach δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί επιχειρηματίες στο μπάσκετ. Δηλαδή, επιχειρηματίες στο μπάσκετ τι εννοούμε, έναν άνθρωπο που δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια, το βλέπουμε και σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Αλλά έναν άνθρωπο που θα προβληθεί και θα χαίρεται. Ένα πολύ ωραίο project και τις χαρές που φέρνει το αυτό, αυτό για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει, γιατί στο λέω αυτό. Γιατί στην αντίστοιχη χρονική περίοδο τα παραδείγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, βρέθηκε άνθρωπος στον Προμηθέα Πατρών. Ναι. Βρέθηκε άνθρωπος στη Λίμνο. Βρέθηκε άνθρωπος στο Περιστέρι. Βρέθηκε άνθρωπος στην ΑΕΚ. Βρέθηκε άνθρωπος στο Λαύριο. Είμαστε η μοναδική ΚΑΕ χωρίς ιδιοκτήτη. Δηλαδή, σε όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Στο οικονομικό περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι που επενδύουν σε ομάδες είτε μεγάλο επίπεδο είτε μεσαίο επίπεδο. Να το πω διαφορετικά, έτσι. Στον ΠΑΟΚ πώς γίνεται αυτό να μην υπάρχει. Γιατί όπως αναφέρθηκε και πριν, ο ΠΑΟΚ δεν έχει εξωστρέφεια. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο το έχω εντοπίσει ότι όλοι θεωρούν ότι η κουμάντο στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ κάνει ο Βαλσαβίδης. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι ένα μέγιστο ψέμα. Δηλαδή δεν θέλει ο Βαλσαβίδης να εμπλακεί, είναι σαφές αυτό πιστεύω. Άρα λοιπόν, ένα είναι το κομμάτι της μη προσέγγισης σωστής του επιχειρηματικού κόσμου από την πλευρά του ΠΑΟΚ συνολικά. Και το άλλο είναι ότι όντως δεν έχει ξεκαθαρίσει, επικοινωνιακό θέμα είναι αυτό καθαρά, ότι δεν υφίσταται η Βαν Σαββίδη στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εγώ εκεί καταλήγω. Δεν ξέρω αν έχει διαφορετική άποψη. Όχι. Έχω ακριβώς την ίδια άποψη. Ναι. Ακριβώς την ίδια άποψη. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από τη στιγμή που ένα πρόβλημα, επαναλαμβάνω, ένα πρόβλημα που υπάρχει και βγαίνει προς τα έξω στις 3 Νοεμβρίου και ξαναβγαίνει επίσημα. Μέσω του μπάνε. Γιατί είναι αλλιώς να μιλάει ο Παθεοδόρου, προπονητής, και αλλιώς να μιλάει ο Μπάνε Πρελεβίτς. Όταν γίνει ένα πρόβλημα επίσημα στις 26 Νοεμβρίου, και τώρα έχουμε φτάσει στο Μάρτι, και δεν έχει κουνηθεί φύλλο, σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα επικοινωνήθηκε. Σημαίνει όμως ότι δεν απαντήθηκε. Δεν βρέθηκε λύση. Επικοινωνήθηκε με λάθος τρόπο, θα πω εγώ, και δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία καθ' αυτή. Δηλαδή,
θα έπρεπε τέλος πάντων για μένα να ξεκαθαρίσει, να πιεστεί λίγο το περιβάλλον Σαββίδη και να πει: παιδιά, εγώ δεν έχω καμία ενασχόληση με τον μπάσκετ και έχω βάλει και 5 ευρώ, 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, 1,5 κτλ. Δεν τα θέλω αυτά από τον νέο επιχειρηματία. Και άμα χρειαστεί να βοηθήσουμε όλοι και σε επίπεδο τεχνογνωσίας κτλ. Κτλ. Θα είμαστε εδώ. Θα έπρεπε να υπάρξει αυτή η πίεση. Δεν υπήρξε πίεση. Ο τρόπος, ναι, ο τρόπος προσέγγισης και ο τρόπος επικοινωνίας είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Δεν είμαι ούτε ο κατάλληλος ούτε ο υπεύθυνος να το απαντήσω. Μια χαρά τον πας. Θα τελειώσει την προπονητική, δηλαδή θα έχεις μια θέση στα media. Εντάξει, προτιμώ να κάνω τον προπονητή. Έχεις και τους γνωστούς που πρέπει. Έχουμε βήματα, ναι. Προτιμώ να κάνω όμως τον προπονητή. Προτιμώ να προετοιμάζω μια ομάδα. Προτιμώ να διεκδικώ κάποια πράγματα με την ομάδα μου. Αλλά να υπάρχουν οι συνθήκες για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει στο σύλλογο. Και ο λόγος κυρίως της συγκεκριμένης παρουσίας και συνάντησής μας σήμερα είναι να επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα όσο μπορούμε πιο επίσημα. Να προλάβουμε κάποιες πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που έρχονται, που μέσα μας έχουν τυπήσει την πόρτα ουσιαστικά. Έχουν τυπήσει την πόρτα και πολύ, λίγο πριν είπες ότι δεν γνωρίζεις ποιοι θα έρθουν πίσω από την άδεια και δεν έχεις ορίσει καν ημέρα προπόνησης. Δεν υπάρχει συνάντησή μας. Η επόμενη συνάντησή μας είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή, γιατί κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν θέλει να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ούτε εγώ θέλω να συνεχίσω σε ένα περιβάλλον στο οποίο πρέπει να πιέζω κάποιον να κάνει μια δουλειά. Γιατί όταν θες να διακριθείς, εδώ έχουμε έρθει στον ΠΑΟΚ για να διακριθούμε. Όχι απλώς να περάσουμε ένα δεκάμινο. Θέλουμε να διακριθούμε. Και αυτό κάνουμε. Αλλά για να διακριθείς, πρέπει ο άλλος να είναι ψυχολογικά, πνευματικά σε καλή κατάσταση. Τα παιδιά αυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε είναι δώρον άδωρο. Να πιέζουμε μια κατάσταση η οποία δεν θα έχει ανταπόκριση για όλους μας. Να το θέσω λίγο κοινικά. Για να επιστρέψουν όλοι, θέλουν λεφτά στους λογαριασμούς τους. Αυτό είναι το feedback που έχεις, αυτό το κλίμα που έχεις. Εννοείται. Για να επιστρέψουν πρέπει να πληρωθούν και για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν στους επόμενους στόχους που υπάρχουν και να μπορέσουν να έχει ένα τελείωμα η ομάδα κανονικό, πρέπει να υπάρχει μια κανονικότητα στο σύλλογο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι πολύ απλά. Είναι μια προοπτική. Η προοπτική, ξέρεις, κάποιες. Εμείς την προοπτική τη δώσαμε στα παιδιά, στα παιδιά κυρίως και στον οργανισμό και στο staff. Τη μία φορά με το top 16, πάμε παιδιά, πάμε να διακριθούμε. Τη δεύτερη φορά πάμε να πάμε σε ένα τελικό μετά από 20 χρόνια. Τώρα μπορούμε ξανά να τους κοροϊδέψουμε εισαγωγικά. Πάμε να παίξουμε με την ΑΕΚ, αλλά είναι κοροϊδία. Δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε άλλο. Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πας πλέον και λες παιδιά στα ίσα, δεν ξέρουμε τι ξεμερώνει. Ακριβώς. Εντάξει, το πάμε, δεν το πάμε. Ακριβώς. Και επειδή ξέρεις από την Κυριακή και μετά τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο, τον απλό κόσμο, στους δρόμους που κυκλοφορούμε κτλ. Είναι πολύ ενθαρρυντικά. Δηλαδή όλοι νιώσανε πολύ όμορφα με την εικόνα αυτή του ΠΑΟΚ. Και όλοι πλέον έχουν πάει στο επόμενο στάδιο. Πάμε τώρα να κερδίσουμε την ΑΕΚ, να πάμε στο τελικό του Champions League. Ποιο τελικό του Champions League? Ποια ΑΕΚ? Γιατί συζητάμε τώρα? Συζητάμε για ένα οργανισμό που λειτουργεί όπως λειτουργεί η ΑΕΚ και για ένα οργανισμό όπως λειτουργούμε εμείς. Είναι ουτοπικό. Πραγματικά είναι ουτοπικό. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πιούμε λίγο νεράκι, να πιείς και το καφεδάκι σου όπως πρέπει και να συνεχίσουμε μετά για να κάνουμε και έναν επίλογο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον τι συμβαίνει, όσο και να θέλεις να το... Δεν το ωραιοποιείς, μια χαρά το παρουσιάζεις. Δεν ξέρουμε ποιοι θα έρθουν πίσω. Απλά είναι τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να κινητοποιηθεί κανείς επιτέλους σε αυτή την ομάδα. Δεν μιλάμε για ένα τμήμα το οποίο είναι τυχαίο, μιλάμε για ένα τμήμα το οποίο, αν είχε μια σοβαρή επένδυση, θα ήταν μέσα στο top ομάδες της Ευρώπης, στο σβηστό λέω εγώ, δηλαδή για πλάκα θα μπορούσε να είναι, αν είχε μια σοβαρή επένδυση και όχι τα 40 και τα 50 εκατομμύρια που δίνει η ΣΕΚΑ και η ΦΕΝΕΡ, αλλά μιλάμε για πολύ μικρότερα νούμερα, γιατί έχει την υποδομή και τη βάση. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι πίσω, στα στούντιο του Λίμπερο 104,4, ο Ηλίας Παπαθεοδόλου, προπονητής του ΠΑΟΚ. Φιναλίστ, θλιβερή λέξη ο φιναλίστ, βασικά δεν μου αρέσει καθόλου. Εντάξει, είναι σαν να σας χαϊδεύει το κεφάλι, έλα να σε παίξουμε και σένα. Αυτός που το ανακάλυψε δηλαδή ήταν κακός άνθρωπος, η λέξη φιναλίστ. Coach, λύνεται το πρόβλημα, αν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν πιστέψουν τα παιδιά βέβαια, υπάρχει ένα γεμάτο γήπεδο. Λύνεται το πρόβλημα όχι οριστικά, αλλά ψυχολογικά. Κοίταξε, είναι και ψυχολογικό από ό,τι καταλαβαίνω πλέον. Εννοείται ότι είναι και ψυχολογικό και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που ο παίχτης και ο προπονητής το νιώθει τον κόσμο. Δηλαδή είναι μια ομάδα
που παίζεις για τον κόσμο. Τον, αγαπάς το σύλλογο λόγω της αγάπης που παίρνεις από τον κόσμο. Εμείς αυτή τη στιγμή παίρνουμε πάρα, πολύ, πάρα πολλά μηνύματα αγάπης μετά την παρουσία μας αυτή όλη τη φετινή χρονιά. Και ειδικά μετά τον τελικό. Πραγματικά. Ο κόσμος είναι δίπλα μας, μας συμπαραστέκεται. Ο κόσμος έχει βοηθήσει και έχει στηρίξει. Για παράδειγμα, μου είπες ότι πριν τον τελικό υπήρχε ένα πρόβλημα με έναν παίκτη. Ο κόσμος κράτησε τον παίκτη. Το εκεί πάω καλά, κράτησε τον παίκτη. Το εκεί πάω καλά, κράτησε έναν παίκτη στον ΠΑΟΚ για να παίξει ένα τελικό. Και αυτός ο παίκτης ήταν από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ στο τελικό. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε τη στήριξή του. Εννοείται ότι πριν το μάτς με την ΑΕΚ υπάρχει το μάτς με τον Χολαργό. Το Σάββατο. Την μου. Που τίμησε τη φανέλα και ακριβώς. Κάθε παιχνίδι που ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο μαζικά και συνεισφέρει με τον τρόπο του, ξέρουμε ότι οι εποχές είναι πολύ δύσκολες, είναι σημαντικό για το σύλλογο. Και το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή η ανταπόκριση. Προσφέρεις κάτι, δίνεις κάτι, θες την ανταπόκριση. Την ανταπόκριση το βλέπεις είτε υλικά είτε ηθικά. Και τα δύο κομμάτια παίζουν ρόλο στην προσπάθεια αυτή, είναι δεδομένο. Κατά ψέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθεί αυτή η ομάδα όπως είναι. Στο σενάριο το οποίο δεν είναι το αισιόδοξο, στο απεσιόδοξο σενάριο, μια πρόβλεψη για το πώς θα κυλήσει το πράγμα, πώς θα κλείσει η σεζόν, μπορείς να κάνεις? Κοίταξε, αν δεν βρεθεί λύση από την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο ΠΑΟΚ έχει σώσει την κατηγορία. Θα παίξει απλώς για να βγει η χρονιά. Με πάρα πολλές απώλειες. Σε όλα τα επίπεδα απώλειες. Και νομίζω θα χαλάσει μια εικόνα που έχει χτίσει με πάρα πολύ κόπο. Και μπορεί αυτή η ομάδα να τελειώσει τη χρονιά με συμπαράσταση άμεση, με τον τρόπο που έχει κυλήσει μέχρι τώρα. Και αυτό θα είναι και ένα μήνυμα που θα περάσει για τον επόμενο άνθρωπο που θέλει να επενδύσει σε αυτή την ομάδα. Είναι σημαντικό. Είμαι επενδυτής. Είμαι επενδυτής. Ωραία. Είσαι ο άνθρωπος που ουσιαστικά πρέπει να με πείσει. Δεν περίμενα ποτέ σε διακόπτω αυτή τη στιγμή ότι όταν ήρθα όταν ερχόμενο στον ΠΑΟΚ ότι θα μιλάω αντί για το pick and roll, το pick and pop και το hedge out. Πραγματικά αυτά που σου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί έβαλε αυτόν και την έβαλε εκείνον. Ναι. Γιατί έφερε αυτόν και από που τον έφερε. Σε εκπαιδεύει ο ΠΑΟΚ. Σε κάνει την προθεσή. Θα μιλάω για επενδύσεις και για υποψήφιους ανθρώπους που είναι να λάβουν τον ΠΑΟΚ. Εμείς για μπάνα ξεκινήσαμε δημοσιογράφοι και σε κάποια φάση γίναμε λογιστές. Μετά ειδικοί στο δικαστικό. Εντάξει, ξέρουμε πλέον πώς βγαίνουν οι υπουργοί, οι υφυπουργοί κτλ. Πώς πρέπει να κινηθούμε, αλλά μην στεναχωριέσαι. Είναι σχολείο. Okay. Σχολείο. Και ξαφνικά στο ποδόσφαιρο και που κερδίζουμε συνεχώς τώρα, αισθανόμαστε και αύριο. Λέμε τι κάνουμε τώρα. Παίζει πάω κάτι, εγώ δεν έχω ασχοληθεί με το πάω κάτι, δηλαδή. Ούτε είχε καζούρα. Είναι ρουτίνα τώρα. Είναι ρουτίνα, ναι, ένα ακόμα παιχνίδι. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα να εκπαιδευτείς και σε άλλα επίπεδα και είμαι εγώ επενδυτής. Πολύ ωραία. Ψήσε με. Γήπεδο. Δικό σου να επενδύσεις, να κάνεις, να το εκμεταλλευτείς με όποιο τρόπο θέλεις. Δυναμική ομάδος. Ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμική τεράστια. Τεράστια. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο του και να του δώσει όραμα, ειδικά αν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Ο ΠΑΟΚ θέλει όραμα. Βλέπουμε ότι στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό το φαινόμενο. Στο παιχνίδι της K19 προχθές με την Tottenham, κόπηκαν 8.950 εστία διάβαση. Και υπήρχε 12.000 κόσμο. 8.000 χωράει το παλατάκι. Με 8.000 κόσμο το παλατάκι, θα χάσουμε δύο παιχνίδια το χρόνο. Στο υπογράφω αυτό που σου λέω. Άρα λοιπόν υπάρχει η τεχνογνωσία από τους ανθρώπους. Το είπα και πριν. Η διοίκηση αυτή, η συγκεκριμένη διοίκηση του πρωτοδικείου, μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όταν αντιμετωπίζει προβλήματα, γίνεσαι πιο δυνατό. Μαθαίνει. Προσπαθεί παραπάνω να λύσει τα προβλήματά σου. Οι άνθρωποι έχουν τη γνώση. Προστατεύουν τον επενδυτή ουσιαστικά. Προστατεύουν τον επενδυτή. Τα χρήματα είναι αυτό που είπες πριν. Value for money. Τα χρήματα που βάζεις, η αξία που παίρνεις πίσω είναι πολύ μεγαλύτερη από τα χρήματα που βάζεις. Δεν πετάς χρήματα. Και αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει τώρα που είμαι εγώ προπονητής. Δεν το πουλάω για τον εαυτό μου. Υπήρχε και πριν. Έτσι. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένας ελληνικός κορμός. Ξέρεις πόσοι παίχτες θέλουν να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Όλοι οι παίχτες θέλουν να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Ναι, πλέον ο ΠΑΟΚ είναι μία, λόγω της υποδομής που έχει της μπασκετικής, είναι μία ομάδα μαγνήτης και όποιος παίχτης θέλει να φτιάξει καριέρα. Ο ΠΑΟΚ έχει εξελίξει πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι δεδομένο αυτό.
Έλληνες παίχτες, ξένους παίχτες, προπονητές, τα πάντα. Άρα λοιπόν, έχεις μόνο να κερδίσεις πράγματα επενδύοντας σε ένα τέτοιο σύλλογο. Νομίζω ότι ταυτόχρονα υπάρχει το όραμα της συμμετοχής σε πιο υψηλό επίπεδο. Ακόμα και το κομμάτι της Ευρωλίγκα είναι κάτι το οποίο η ομάδα το έχει διαχειριστεί. Ο Μπάνε προσωπικά έχει κάνει κινήσεις. Η ομάδα είναι ευπρόσδεκτη στην Ευρωλίγκα. Αρκεί να απευθύνεται επενδυτής. Ναι. Και θέλουν και η ομάδα Θεσσαλονίκη. Όχι άλλη ομάδα από την Αθήνα. Ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει να προωθεί. Ούτως ή άλλως οι κλειστές λίγες έχουν κάποια κριτήρια τα οποία ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα πιάσει με μια επένδυση. 100%. Δηλαδή, αεροδρόμιο 2 χιλιόμετρα από το γήπεδο. Ναι. Η πόλη πολύ μεγάλη. Γήπεδο. Πρόσβαση, γήπεδο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο. Είναι πραγματικά οι συνθήκες ιδανικές. Ελπίζω και εύχομαι να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά το αξίζει ο οργανισμός ο συγκεκριμένος και πραγματικά μπορεί να γίνει μια αξιόλογη και αξιόπιστη δύναμη και στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αρκεί να βρεθεί κάποιος να το καταλάβει. Ακριβώς. Να το εμπεδώσει. Γιατί πολλοί Ακριβώς. καταλαβαίνουν και κάνουν πως... Και να υπάρχει και ενότητα. Γιατί ένα πρόβλημα που βλέπω στα μάτια τα δικά μου το τελευταίο 1,5 χρόνο που είμαι εδώ είναι ότι χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά λόγος, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο μέλη να πω ότι υπάρχει λόγος. Υπάρχουν στρατόπεδα. Δεν υπάρχει λόγο. Πού να δεις τι έγινε όταν εμφανίστηκε το μέλι στο ποδόσφαιρο. Εκεί να δεις στρατόπεδα. Φαντάζομαι. Γελούσε και το παρδάλο Κατσίκη. Τέλος πάντων, χρειάστηκε το χρόνο του και αυτό και ισορρόπησε. Έτσι πάνε αυτά. Εσύ, σαν Ηλίας Παπαθεοδόρου, ήρθες με ένα βιογραφικό. Μακάρι να μείνεις πολλά χρόνια και να δουλέψεις με κατάλληλες συνθήκες. Στο σενάριο της αποχώρησης, τι έχεις πάρει από τον ΠΑΟΚ. Λεφτά δύσκολα, αλλά... Είναι να πάρω. Κοίταξε, είπα και πριν, ο ΠΑΟΚ είναι μέγεθος μεγάλο. Πρέπει να βιώσεις, θεωρώ, εμπειρικά και προπονητικά μια κατάσταση τέτοια, ειδικά όταν δεν έχεις ένα βιογραφικό πολύ μεγάλο, όπως όταν ήρθα εγώ στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα με έχει κάνει πολύ πιο όριμο σε πάρα πολλά πράγματα, σίγουρα με έχει κάνει πολύ καλύτερο στο κομμάτι διαχείρισης καταστάσεων, γιατί όπως είπα και πριν για τους ανθρώπους της διοίκησης του ΠΑΟΚ, όταν διαχειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις, αναγκαστικά πρέπει να βρεις λύσεις. Άρα και αυτό είναι ένα κέρδος που σίγουρα έχω πάρει σαν άνθρωπος και σαν προπονητής. Έχω κερδίσει πολλά από τον ΠΑΟΚ, πάρα πολλά. Θεωρώ ότι έχω κερδίσει πιο πολλά από αυτά που έχω δώσει αυτή τη στιγμή, αλλά το ζητούμενο για μένα είναι να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ήξερα τις δυσκολίες που υπήρχαν, αλλά είχα τόσο μεγάλη θέληση μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας να εξελίξουμε το σύλλογο, μπασκετικά, και είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ γεμάτος που αυτό το έχουμε κάνει στο μπάσκετ. Απλώς δεν έχουμε τελειώσει. Με έχει φάει ψυχή μου. Πρέπει να βρούμε 20 εκατομμύρια, στέλνει γρήγορα. Ακούστηκαν πολλά. Εντάξει, εμένα έχουν φτάσει στα αυτιά μου πράγματα τα οποία ούτε καν να τα μεταφέρω δεν θέλω. Απλά αναγκάστηκα πολλές φορές να σηκώσω ένα τηλέφωνο και να πω ρε παιδιά, έγινε αυτό. Και να γελάνε οι άλλοι μαζί μου. Εντάξει, γιατί μία έκανα το χαζό, δεύτερη το χαζό, τρίτη το χαζό. Τελικά δεν αποδέχτηκε τίποτα από αυτά που έφτασαν στα αυτιά μου. Το περιβάλλον της ομάδας. Εσένα, σου έδωσε, μάλλον σου δόθηκε ποτέ η εντύπωση ότι συμβαίνει κάτι. Έφτασαν υπερβολές στα αυτιά σου. Έφτασαν πράγματα τα οποία όταν τα άκουσες είχες την ίδια αντίδραση με εμένα ότι δεν μπορεί, δεν γίνεται. Γιατί μέσα από το εσωτερικό της ομάδας. Μέσα από το εσωτερικό, γενικά από τον περίγυρο. Δηλαδή φτάσαν, δηλαδή ότι συνέβη γιατί χάλασαν σχέσεις συμβάν ΚΑΕ. Μου έχουν έρθει στα αυτιά για αυτό το πράγμα 15 διαφορετικά γεγονότα που δεν αποδείχθηκαν ποτέ. Που εγώ δεν πιστεύω καν ότι χάλασαν οι σχέσεις Ιβάν. Εγώ θεωρώ απλά ότι Ιβάν αποφάσισε να μην πληρώνει γενικά τμήματα του ΠΑΟΚ. Σε μια γενικότερη πολιτική του ότι δεν γίνεται να έρχεται ο καθένας και να ζητάει λεφτά. Γιατί δεν ήταν μόνο η ΚΑΕ. 29 τμήματα και όλα φάσαμε πριν 23, 22. Σκάκι, μάκι, όλοι περιμέναν στην ουρά. Έχουν φτάσει απίστευτα πράγματα στα αυτιά μου. Έχουν φτάσει και σε σένα, τέτοια. Που δεν αγγίζουν καθόλου την πραγματικότητα. Κοίταξε, η πόλη είναι δεύτερη στην Ελλάδα σε πληθυσμό, αλλά ουσιαστικά είναι μια μικρή πόλη που μαθαίνονται και κυκλοφορούν πάρα πολλά πράγματα.
σενάρια υπάρχουν πάρα πολλά. Θεωρώ δεδομένο αυτό που τόνισες πριν, ότι σε όλους υπήρχε ένας εφησυχασμός, επειδή ο κύριος Σαββίδης βοηθούσε κάθε χρόνο σχεδόν όλα τα τμήματα που υπάρχουν στο ΜΠΑΟΚ. Αυτό δημιούργησε έναν εφησυχασμό, όπως είπα και πριν, με αποτέλεσμα σε κάποια απόφαση που πιθανόν έχει πάρει ο άνθρωπος και να μην θέλει να υποστηρίξει με άλλα χρήματα όλα αυτά τα τμήματα, να παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Τώρα, οι σχέσεις, αν υπάρχει πρόβλημα σε σχέσεις ΚΑΕ με τον κύριο Σαββίδη, δεν βλέπω κάτι. Δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι το οποίο να έχει επηρεάσει αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Σαββίδης είναι ένας επιχειρηματίας που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Το μαγαζί του, σε εισαγωγικά, η ομάδα του, είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Ναι. Εκεί έχει βάλει όλο του το είναι, να το πω έτσι διαφορετικά, και έτσι πορεύεται. Η άποψή μου, η προσωπική μου άποψη, σαν Ηλίας Παπαθεοδόρου και όχι σαν προπονητής του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει έναν άλλο επενδυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ δεν βλέπω κάποιον σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια, ο οποίος έχει μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Μπάσκετ και μάλλον ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Δεν βλέπω κάποιον. Δηλαδή. Τελευταία εποχή. ΠΑΟΚ, τελευταία εποχή, ΠΑΟΚ, τελευταία εποχή, ακριβώς, τελευταία εποχή που το έκανε κάποιος, έτσι να το πω, σοβαρά, ήταν ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος δεν άντεξε κι αυτός. Ναι, άρα το μοντέλο αυτό δεν το βλέπω να υπάρχει. Πραγματικά. Τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι. Οι δυνατότητες είναι πολύ οικονομικές, αλλά κάποιος πρέπει να αφοσιωθεί ψυχικά και σώματι σε ένα από τα δύο κομμάτια για να το πετύχει. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Κουτς, τι να πω, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Όσο αντέξετε ακόμα, και εσύ και τα παιδιά. Εγώ πραγματικά αυτό που είπα και χθες δημοσίως είναι ότι σαν ΠΑΟΞΙΣ, γιατί κακά τα ψέματα δεν είμαι Εθνική Ελλάδος, όπως συνηθίζεται από τους συναδέλφους μου, που προσγειώθηκαν ξαφνικά και ήταν απλά Εθνική Ελλάδος. Ως ΠΑΟΞΙΣ εγώ ντρέπομαι για αυτό που βιώνετε, θα πρέπει να σας το πω face to face. Και από την πλευρά μου τουλάχιστον να ζητήσω μια συγγνώμη για αυτό που συμβαίνει, που πολλοί θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, όλοι θα έπρεπε να το κάνουμε. Και πραγματικά εύχομαι από την ψυχή μου να βρεθεί μια λύση άμεσα και το τμήμα το οποίο μεγαλώσαμε, κατά τα ψέματα, αυτό μας κράτησε. Το λέμε όλοι, αλλά κατά πόσο το υποστηρίζουμε με πράξεις είναι ένα ερωτηματικό. Μακάρι λοιπόν να αντέξετε, μακάρι να βρεθεί μια λύση, μακάρι η καθημερινότητα στον ΠΑΟΚ να μην φέρνει προβλήματα, αλλά μόνο δημιουργία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το να δημιουργήσεις υπό αυτές τις συνθήκες, μάλλον είναι το πολύ δύσκολο. Και όχι το εύκολο. Εγώ να κλείσω κάνοντας μια τοποθέτηση και μια ευχή ταυτόχρονα. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που έρχονται στο Παλατάκι και ενισχύουν την προσπάθεια. Όλους αυτούς που μέχρι τώρα μέσω του Keep Out Alive έχουν συμβάλει στο να μείνει ζωντανό το τμήμα, γιατί συμβάλλουν στο να μείνει ζωντανό το τμήμα. Είπαμε, δεν θα δώσει τη λύση, αλλά θα βοηθήσει η κατάσταση. Από τον κόσμο. Όσο μπορεί να στηρίξει αυτή την κατάσταση στα επόμενα παιχνίδια, τις αμέσως επόμενες ημέρες και να δώσει μαζική παρουσία, θα μας τονώσει πρώτα απ' όλα το ηθικό των παιχτών, που είναι, επαναλαμβάνω, παίζεις για να το ευχαριστηθείς και να πληρωθείς. Φαίνεται και η απόδοση της ομάδας όταν είναι ο κόσμος εκεί. Ακριβώς, είναι 30% πάνω. Και κατά δεύτερο λόγο, για να βρεθεί μια λύση, να ενωθούν όλες οι δυνάμεις, οι υγιείς δυνάμεις του ΠΑΟΚ, να βρεθεί μια λύση για το τμήμα και να μπορέσει να κάνει περήφανο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, όπως το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι νομίζω θα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε και όσους φίλους μας άκουσαν. Ελπίζω να καταλάβατε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτός ήταν και ο στόχος της παρουσίας του coach Ηλία εδώ. Δεν μπορώ να το λέω. Το coach Ηλία. Ναι. Φίλοι μας οι μπασκετικοί, όλο καινοτομίες επικοινωνιακές. Άντε και να γυρίσουν και τα παιδιά όλα και να κάνεις και μια κανονική προπόνηση, να τη χαρίσεις τώρα και εσύ και να δούμε και τον ΠΑΟΚ εκεί που πραγματικά μπορεί να φτάσει, που είναι τα υψηλότερα επίπεδα του μπάσκετ στην Ευρώπη. Γιατί το έχουμε ζήσει, δεν είναι κάτι ουτοπικό. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί η εκπομπή Repress, που έχει να κάνει με ανάλυση ποδοσφαιρική. Γιατί μπήκαμε και εμείς στο κομμάτι της ανάλυσης coach. Δεν έκανες ένα σχόλιο για το ποδοσφαιρό, βλέπεις. Πολύ. Είσαι με Λουτσέσκου που είναι κοινικός ή θέλεις κάτι πιο εντυπωσιακό και
ξέρω εγώ πώς παίζει ο Ολυμπιακός, έχει γρήγορο επιθετικό transition τέλος πάντων, αλλά πίσω. Είμαι με Λουτσέσκου που είναι κυνηγός, γιατί κυνηγός και πρώτα απ' όλα κυνηγάει το αποτέλεσμα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Και πλέον η ομάδα νομίζω παίζει και πολύ πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, ειδικά τώρα που άλλαξε ο σχηματισμός με τον Άκμο μπροστά. Πιο κινητικός παίκτης, υποδέχεται την μπάλα, σπάει την μπάλα δεξιά-αριστερά. Η ομάδα παράγει περισσότερο ποδόσφαιρο και αυτό ικανοποιεί και τον κόσμο. Φυσικά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έρθει το πρωτάθλημα. Ωραία. Θα έρθει το πρωτάθλημα σύμφωνα με πληροφορίες. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίπερο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε, κότσου.